Δύσκολε ώρε βίωσαν 30 μετανάστε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να καταφέρουν να φτάσουν με ένα μικρό παλιό σκάφο στην Ιταλία. Ένα σκάφο το οποίο έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά του μπάλου και εξέπεμψε σω λίγο μετά τι 10 χθε το βράδυ. Αυτό είναι το σκάφο που μετέφερε του μετανάστε και εντοπίστηκε ακυβέρνητο ανοιχτά του μπάλου. Άμεσα σήμανε συναγερμό και στήθηκε επιχείρηση διάσωση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία περίπου στι 11.30 οπότε και οι μετανάστε μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι τη Κισάμου. Στο σκάφο, που είχε προορισμό την Ιταλία, επέβαιναν 30 μετανάστε, ανάμεσά του 9 παιδιά και 4 γυναίκε. Καθένα από αυτού μια διαφορετική ιστορία. Άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια του με κίνδυνο τη ζωή του για ένα καλύτερο αύριο. Where are you from? I am Lebanese. They are Suri. Syria. Οι go to go? To 27 από αυτού δηλώνουν πολίτε Συρία και τρει Λιβάνου. Εχθέ το βράδυ λοιπόν ειδοποιήθηκε από το Λεμεναρχείο τη Σάμου, από το διοικητή του Λεμεναρχείου, ότι έχουν εκπέμψει ισό περίπου 30 άτομα στην περιοχή του Μπάλου. Θεωρώ ότι η επέμβαση του Λεμεναρχείου ήταν άμεση. Μεταφερθήκαν με ασφάλεια οι δάσρομετανάστες ε, στην περιοχή του λιμανιού της Ισάμου και συγκεκριμένα στο λιμεναρχείο. Στο λιμάνι βρέθηκαν ασθενοφόρο του κέντρου υγείας της περιοχής, εθελοντέ του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και κλιμάκιο του Δήμου που τους προσέφερε νερό και τρόφιμα, ενώ παραχωρήθηκαν και χημικές τουαλέτες. Οι 30 μετανάστε πέρασαν τη νύχτα σε χώρο του Λιμεναρχείου Κισάμου. Οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία του και παραμένουν προ το παρόν στο καστέλι μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενε διαδικασίε. Εμεί από την πρώτη στιγμή που ειδοποιηθήκαμε, ενεργήσαμε με το να... που... πώ θα στεγαστούν που θα στεγαστούν εκεί πέρα. Να πάμε ντουαλέτε, να πάμε νερά, να πάμε ό,τι χρειαζόταν στερεάτροφοι κτλ. Για να τακτοποιηθούν οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι όλα αυτά προχωρήσαν πολύ καλά και γίνανε οι πρώτες ενέργειες ώστε να τακτοποιηθούν εχθές το βράδυ οι άνθρωποι να μπορούν να διαμείνουν στην περιοχή. Και για σήμερα έχουμε κανονίσει και πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά το Ανουσάκιο Ίδρυμα γιατί θα προσφέρει φαγητό και μεσημέρι και βράδυ στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ό,τι περνά από το χέρι μας πάντα θα το κάνουμε για τέτοιες περιπτώσεις όπως το κάνουμε και μέχρι τώρα. Και το Λιμεναρχείο θεωρώ ότι Έκανε τη δουλειά του άψογα και με τον καλύτερο τρόπο για να βοηθηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Να σημειωθεί πω οι λιμενικές αρχές συνελάβαν και τρία άτομα ως διακινητές των μεταναστών.